τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κύρτσο. Γεια σας, κύριε Κύρτσο. Γεια σας, από τις Βρυξέλλες, τι κάνετε? Εσείς πώς είστε? Εσείς θα μου δώσετε έναν τίτλο ως εφημεριδάς πολλά χρόνια, ως ιδιοκτήτης εφημεριδάς, εκδότης δηλαδή, ναι, ως διευθυντής πολλά χρόνια, ως δημοσιογράφος, δεν έχουν σημασία οι άλλες ιδιότητες. Ναι. Τι τίτλο θα δίνατε σε όλο αυτό που γίνεται? Γιατί φαντάζομαι και η ίδια κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, το είπε σήμερα από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός, ότι κινείται στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή λέει, ξέρω ότι γίνομαι προσωρινά δυσάρεστος, αλλά θέλω να είμαι υγειονομικά σωστός. Και δεν με νοιάζει καθόλου να το βάλουμε στη διάσταση του πολιτικού κόστους, πόσο ενδιαφέρει την κοινωνία το πολιτικό κόστος. Ναι. Πάμε να δούμε την ορθότητα ή μη αυτού του μέτρου. Γιατί υπάρχουν τα αντεπιχειρήματα που λένε «ΟΚΕΙ, να το κάνουμε αυτό για τους 60 και πάνω, γιατί είναι κρίμα να βλέπεις, τα λέγαμε πριν με τους συναδέλφους, 185.000 άνω των 80 να είναι ανεμβολίαστοι, είναι περίπου αυτοκτονικό αυτό να συμβαίνει. Με τα σώματα ασφαλείας γιατί δεν κάνουμε καμιά κουβέντα? Με το στρατό γιατί δεν κάνουμε καμιά κουβέντα? Δηλαδή να τα δούμε λίγο αυτά. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια αλλαγή στην προσέγγιση, η οποία είναι σωστή. Δηλαδή, είχαμε πέσει σε μία συζήτηση για την επικινδυνότητα των επαγγελμάτων, από την οποία, επειδή υπήρχε και έντονη πολιτική διάσταση, δεν επρόκειτο να βγούμε ποτέ. Οπότε, με την προσέγγιση που κάνει τώρα, μπαίνουμε στην επικινδυνότητα με βάση την ηλικία, η οποία δεν αμφισβητείται από κανέναν. Επομένως, πιστεύω ότι η προσπάθεια να εμβολιαστούν, έστω και με αυτόν τον τρόπο για τον οποίο πολλοί έχουν αντιρρήσεις, ή άνω των 60, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Δεν ξέρω αν είναι το συνταγματικό το μέτρο, γιατί διαβάζω, δεν είμαι νομικός, οικονομολόγος είμαι, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα υγειονομικό αδιέξοδο, ευρωπαϊκό και ελληνικό. Επομένως, χρειαζόμαστε κινήσεις υπέρβασης. Θεωρώ λοιπόν αυτή την κίνηση κάπως υπερβατική και γι' αυτό τη βλέπω θετικά. Μάλιστα. Να δούμε όμως και τους ανθρώπους που μιλούν για την ελεύθερη βούληση. Αφήστε το συνταγματικό ή μη. Έτσι, αυτό που σε ανθρώπινες διαστάσεις εμείς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Έτσι, για να μην μπούμε, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και λίγο γκρίζες ζώνες στα συνταγματικά και εκεί πια καλεί σε έναν ειδικό, ένα συνταγματολόγο να στα ερμηνεύσει. Φαντάζομαι ότι το έκανε η κυβέρνηση πριν κάνει αυτές τις ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός. Δεν θα ήθελε να τυναχτεί αυτό στον αέρα με μια τέτοια αμφισβήτηση. Αυτό δεν θα έπρεπε να μπαίνει στη συζήτηση. Σας το λέει ένας άνθρωπος που κάνει την τρίτη δόση μεθαύριο, έτσι? Και εγώ περιμένω με αγωνία την τρίτη δόση. Όλοι. Έχω μπερδευτεί λίγο αν θα είναι στην Αθήνα ή στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, εντάξει, η ελεύθερη βούληση. Θα σας πω ότι καταρχήν είμαστε σε μία περίοδο έκτακτης ανάγκης και η αντίληψη που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι να δοθεί προτεραιότητα στην επιλογή που κάνει το άτομο. Βλέπουμε όμως άλλα συστήματα που δεν είναι μόνο κομμουνιστικά, όπως της Κίνας, στην Ταϊβάν που επισκέφθηκα πρόσφατα, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στη Νότια Κορέα, όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με την επιλογή του ατόμου, δηλαδή είναι πολύ πιο περιορισμένες οι επιλογές τους, αλλά είναι και πολύ πιο αποτελεσματική η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή, στην Κίνα, για παράδειγμα, έχουν χάσει από την αρχή της πανδημίας λιγότερο από 5.000 ανθρώπους. 1,4 δισεκατομμύρια είναι ο πληθυσμός. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 30 ώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί χάνουν από COVID-19 όσους έχει χάσει η Κίνα όλη την περίοδο της πανδημίας. Επομένως, μπαίνουμε σε περίεργες ζυγαριές. Με στοιχεία διασταυρωμένα όμως, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και καθεστώτα που δεν ανοίγουν κανονικά την κάνουλα της ενημέρωσης. Η Στρόφιγγα κλείνει κάποιες κλίμακες πριν. Ναι, σωστό είναι αυτό. Όχι, δεν το λέω για την Κίνα κατά ανάγκη. Και το λένε και για τους γείτονες, το λένε για τους Τούρκους, ας πούμε, αν μας λένε όλη την αλήθεια. Υπάρχει μια λογική στην ΑΠΟ Ανατολή και τέλος πάντων στην Αυστραλία.
όπου η πειθαρχία είναι πολύ πιο αυστηρή και η διάθεση της κοινωνίας να πειθαρχήσει είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ. Προς το παρόν, λοιπόν, το μοντέλο το αυστηρό έχει αποδώσει πολλά περισσότερα από το μοντέλο το συγκριτικά χαλαρό. Επομένως, η θέση που διατυπώνω εγώ εδώ και καιρό, έχω γράψει και ένα σχετικό βιβλίο στο λαβύρινθο της πανδημίας, είναι ότι όσο πάμε, πρέπει να πάμε προς το αυστηρότερο μοντέλο, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει η θεωρία ότι όσο πιο αυστηρός είσαι, τόσο υπονομεύεις την οικονομία, αλλά είναι λάθος θεωρία, διότι αν δούμε τις οικονομικές επιδόσεις των πιο αυστηρών χωρών ή καθεστώτων, θα δούμε ότι και οικονομικά πηγαίνουν καλύτερα. Πηγαίνουν βέβαια καλύτερα οικονομικά, διότι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό μεταποίησης βιομηχανίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, οπότε δεν έχουν αυτή την εξάρτηση που έχουμε εμείς από τουρισμό, εστίαση, υπηρεσίες, η οποία μας κάνει ιδιαίτερα ευάλωτος. Πάντως και εσείς μας έχετε, κύριε Κυρίτσο, μπερδέψει λίγο για το ποιο μοντέλο επιλέγετε. Λέτε, αν δει κάποιος διαχρονικά τα αποτελέσματα των αυστηρών κοινωνιών, θα δει ότι είναι σαφώς καλύτερα από τα δικά μας. Αλλά από τη μια, σας το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανακοίνωσή του με αφορμή την υποχρεωτικότητα, ότι πήγατε να εξαγοράσετε τους πιτσιρικάδες. Δηλαδή και εσείς δεν έχετε επιλέξει ότι θα πούμε τώρα ότι πρέπει όλοι, φοβόμαστε δεν φοβόμαστε, συμφωνούμε δεν συμφωνούμε, να πάμε να χτίσουμε τείχος ανοσίας, όχι αρρωσταίνοντας και πεθαίνοντας, γιατί πολλοί εξ αυτών που αρρωσταίνουν πεθαίνουν, αλλά με το εμβόλιο. Πάτε στους νέους και τους δίνετε μια δωροεπιταγή που λέτε καλό θα κάνει και στους νέους, καλό θα κάνει και στην οικονομία. Εδώ επιλέγετε αυτό. Δεν πειράζεται πέρα από τους υγειονομικούς κανέναν άλλον επαγγελματικό κλάδο, όταν βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη είναι αρκετοί οι επαγγελματικοί κλάδοι που έχουν μπει σε καθεστώς υποχρεωτικότητας. Λίγο μας έχετε μπερδέψει για το κοκτέιλ. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια αντίφαση σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση, γιατί και αυτή δεν είναι σίγουρη για τις κινήσεις. Είναι μια πρωτοφανής κρίση. Βέβαια, το επιχείρημα επιστρέφεται εύκολα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί και με την επιδότηση των νέων και με τη φορολόγηση των ηλικιωμένων. Και αυτός θα πρέπει να επιλέξει ποια προσέγγιση θέλει. Δεν μπορεί να λέει σε όλα όχι. Επομένως, αλλά δεν κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνάτε εσείς. Σωστό είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας πω ότι πολλές φορές έχω διαφοροποιηθεί από την κυβερνητική γραμμή. Μου έκανε το τελευταίο διάστημα, έτσι στηρίζω τις επιλογές Μητσοτάκη, γιατί μου έκαναν δύο από αυτές μεγάλη εντύπωση. Το πρώτο, θετική εντύπωση. Η ματέωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, άλλωστε και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ματαιώσαμε το συνέδριο που θα κάναμε στο Ρότερνταμ, και η υποχρεωτικότητα στους άνω των 60. Η υποχρεωτικότητα είναι ένα μέτρο, θα έλεγα, έκτακτης ανάγκης. Και υπάρχει μια ευρύτερη τάση υποχρεωτικότητας, δηλαδή πληροφορούμε ότι και ο νέος καγκελάρος της Γερμανίας, σοσιαλδημοκράτης Σόλτς, πηγαίνει προς την υποχρεωτικότητα. Και βέβαια η υποχρεωτικότητα είναι μια ήπια υποχρεωτικότητα, δηλαδή δεν στέλνει κάποιος τέσσερις να σε πάρουν το ζόρι να σε πάνε να εμβολιαστείς, απλά σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο για να μην επιμείνεις σε μια λάθος επιλογή. Άρα είναι, εντάξει, υποχρεωτικότητα, βελούδινη υποχρεωτικότητα. Διότι αν πάμε στα αυτά που σας λέω εγώ, στα αυστηρά καθεστώτα, η υποχρεωτικότητα του να μένεις τρεις μήνες στο σπίτι σου, ξέρω και εγώ, χωρίς να βγαίνεις καθόλου, ή οποιαδήποτε υποχρεωτικότητα, δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Λοιπόν, έπρεπε να έχω πάει από τρία λεπτά στις διαφημίσεις. Θα σας ζητήσω λίγη υπομονή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά. Ευχαριστώ. Πάντα έχει ενδιαφέρον να συζητάς με τον κύριο Γιώργο Κύρτσο, γιατί δεν μασάει τα λόγια του, δηλαδή δεν είναι το πρόβατο που μπαίνει πίσω από τη γραμμή συμφωνεί, διαφωνεί, το είπε και εκείνος, αλλά είπα το ότι έκανε 2-3 κινήσεις ο Μητσοτάκης που σας έκανα να δείξετε μεγαλύτερη πίστη στο ότι το πάει καλά το καράβι. Το καράβι πήγε καλά στη διαχείριση της πανδημίας. Δεν πάει καλά το καράβι. Ξεκινήσαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας να δίνουμε μαθήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλο το 2021 ήμασταν πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τώρα είμαστε στις 7-8 χειρότερες χώρες με βάση τους θανάτους
ανά εκατομμύριο κατοίκους το τελευταίο επτάήμερο, αλλά και τα τελευταία επτάήμερα τέλος πάντων. Άρα αυτό που χρειάζονται είναι σοβαρές διορθωτικές κινήσεις. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση δεν έχει όλες τις λύσεις, αλλά είναι ενθαρρυντικό ότι ψάχνει, με δυναμισμό θα έλεγα, τις λύσεις. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η αντιπολίτευση να κάνει τις προτάσεις της, αλλά να έχει μια θετική προσέγγιση, θα έλεγα, δηλαδή να βοηθήσει να βγούμε από το αδίέξοδο, διότι με τη λογική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν για παράδειγμα έδινε πριν στους ηλικιωμένους ο Μητσοτάκης για να εμβολιαστούν, θα λέγανε εξαγοράζει τα περήφανα γερατιά, τα οποία έχει καταδικάσει στην πείνα, ξέρω κι εγώ. Τώρα που λέει ότι αν δεν εμβολιαστείτε θα υπάρξει ένα πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα, είναι αδίστακτος, ξέρω κι εγώ, καταργεί τα ανθρώπινα, το δικαίωμα της επιλογής και επιβάλλει χαράτσι. Εντάξει, τώρα ο εντυπωσιασμός στην δημοσιογραφία και στην πολιτική είναι εξαιρετικά εύκολος. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω γιατί είμαι δεκαετίες σε αυτούς τους χώρους. Αλλά εδώ χρειαζόμαστε λύσεις. Χρειαζόμαστε λύσεις γιατί είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση και δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Έχουμε και την ακρίβεια, έχουμε και την... Λοιπόν, για άλλα να πάμε και σε αυτά, γιατί γίνεται επίσης μεγάλη γκρίνια για το πώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναχαιτήσει βεβαίως αυτό που είναι διεθνές, αλλά μπορεί να δημιουργήσει έτσι στην... Κάνω κινήσεις τώρα. Το καταλαβαίνω. Κατάλαβα ότι είναι από αυτά που κλείνουν όταν δεν βλέπουν κίνηση στο δωμάτιο. Πάντως σας βλέπουμε μια χαρά. Ίσως προσαρμόστηκε ο υπολογιστής σας. Ίσως προσαρμόστηκε ο υπολογιστής το ημίφος. Λοιπόν... Να, κοιτάξτε τώρα, μην πάμε όμως σαν τη γνωστή ιστορία εκεί που το γαϊδούρι έμαθε να μην τρώει ψόφισε. Αυτό μου θυμίζει έτσι τώρα με το φως ότι προσαρμόστηκε στο ημίφος. Ναι. Λοιπόν, η γκρίνια που γίνεται είναι για το αν ανακουφίζει το νοικοκυριό, την επιχείρηση, η κυβέρνηση στο θέμα αυτό. Ναι, δεν είναι γκρίνια, είναι βάσιμη ανησυχία θα έλεγα. Έχουμε τα εξής προβλήματα. Έχουμε ένα πληθωρισμό ο οποίος τρέχει με 4 ακόμα κάτι, αλλά ήδη στη Γερμανία είναι πάνω από 5% και στις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 6%. Άρα ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός είναι διεθνές φαινόμενο, άρα εισαγόμενος, και ξέρουμε ότι θα πάμε πιο ψηλά. Γιατί τώρα είναι αστείο να θεωρούμε ότι θα μείνουμε πιο κάτω από τη Γερμανία ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από ό,τι φαίνεται το φαινόμενο θα έχει και διάρκεια, αφορά τις διαβεβαιώσεις της Λαγκάρντ, που λέει ότι δεν θα έχει διάρκεια γιατί πιέζεται από τους Γερμανούς να ακολουθήσει μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική. Άρα είναι τεράστιο το ζήτημα γιατί στην Ελλάδα υπάρχει εξής διάσταση. Έχουν ισοπεδωθεί λόγω προσαρμογής μνημονίων κτλ. Τα εισοδήματα εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Επομένως, ένας Γερμανός μπορεί να αντέξει ένα 6% για ένα διάστημα. Ένας Έλληνας όμως ισοπεδωμένο εισοδηματικά, ένα 4% που θα γίνει 5% και 6% τους επόμενους μήνες, μπορεί να τον διαλύσει οικογενειακός. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα πρέπει καταρχήν να σκεφτεί τις εισοδηματικές αυξήσεις. Οι εισοδηματικές αυξήσεις είναι βέβαια δύσκολες για δύο λόγους. Διότι δεν είμαστε και πρωταθλητές στην ανταγωνιστικότητα. Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι εξαγωγές, αλλά αυξάνονται οι εισαγωγές πιο γρήγορα από τις εξαγωγές, που σημαίνει ότι έχουμε το χρόνιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Επομένως, υπάρχουν εταιρείες που είναι οριακές και ενδεχομένως δεν θα αντέξουν τις εισοδηματικές αυξήσεις που θα πρέπει να δώσουν στους εργαζόμενους. Πρέπει όμως η κυβέρνηση να σκεφτεί προς αυτή την κατεύθυνση και να τολμήσει κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς, να κάνει τους υπολογισμούς της, γιατί φυσικά αυτό το 2% που θα πάρουν οι εργαζόμενοι στον κατώτατο μισθό από τις αρχές του 2022 έχει ήδη εξαφανιστεί. Και η πρόσθετη αύξηση την οποία έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση για το 2022 και αυτή φαίνεται να έχει εξαφανιστεί και αυτή. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Επίσης η κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος της ενέργειας, το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί λόγω του πανάκριου φυσικού αερίου και του τρόπου λειτουργίας αυτού του συστήματος δίνει κάτι τρελές τιμές χοντρικής σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχουν μέρες που οι τιμές χοντρικής στην Ελλάδα είναι διπλάσιες ή τριπλάσιες από τη Γερμανία. Επομένως,
Έχουμε Ελάτε μια... να κλείσουμε με αυτό, κύριε ναι, Κύρτσο. Έχουμε μια βιομηχανία η οποία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί, η οποία παραδοσιακά υποφέρει από υψηλό ενεργειακό κόστος, και έχουμε και ένα σύστημα που μεγαλώνει το ενεργειακό κόστος. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον Α ή Β τρόπο. Ευχαριστούμε θερμά. Στο επανειδή. Καλό μήνα να έχουμε.